Πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία για το 2023 με την υπογραφή του αιματοκρίτη. Την Τετάρτη στις 4 του μήνα βλέπουμε εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Λικαρνασσό, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, στην αίθουσα της Εκκλησίας στη Συνενορία του Αγίου Νικολάου, διοργάνωσε ο αιματοκρίτης. Πάμε να στο μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Γεριανάκη, να της ευχηθούμε καλή χρονιά. Πώς είστε? Καλή χρονιά κύριε Παναγιωτόπουλε, συνεργάτες και σε τους τηλεθεατές. Πάμε να απευθύνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει. Ξεκινάμε δυναμικά, με πολλές ευχές και ελπίδα ότι και αυτή η χρονιά θα κυλήσει ομαλά στον χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θα είμαστε, όπως προαναφέρατε, την Τετάρτη μεθαύριο το απόγευμα στην Αλκαρναστό, στην αίθουσα της ενορίας του Αγίου Νικολάου που φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια τις αιμοδοσίες. Και φυσικά το Σάββατο και κάθε Σάββατο η καθιερωμένη αιμοδοσία έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, 9.30 με 1.30 το πρωί. Βέβαια, βασικός στόχος είναι να τα πάμε καλύτερα σε σχέση με το 22, ένα 22 με περίοδο πανδημίας, με τροχεία συμβάντα, με χειρουργία πραγματικά και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, σωστά κυρία Γεριανάκη? Ήταν πραγματικά δύσκολες οι προηγούμενες χρονιές. Βέβαια το 22 τα πράγματα ήταν πολύ πιο ομαλά. Οι ανάγκες σαφώς είναι σταθερές, είναι μεγάλες. Σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ακόμα και στο δικό μας τόπο, υπάρχουν περίοδοι που γίνονται δραματικές μέσα στις γιορτές, το καλοκαίρι, και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να προσφέρουμε αίμα, να αιμοδοτούμε τακτικά, ήρεμα, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή και αποθέματα και να μην υπάρχουν αυτές οι κορυφώσεις που πραγματικά δεν είναι μόνο οι αριθμοί, σημαίνουν αγωνία στις οικογένειες, στους ασθενείς και γενικότερα στο υγειονομικό σύστημα. Μας παρακολουθεί κάποιος αυτή τη στιγμή και πραγματικά έχει πιστεί προκειμένου την Τετάρτη το μεσημέρι, 4.30 με 8, να έρθει στη Νέα Λικαρνασσό εκεί και στην αίθουσα της Ενωρίας Εκκλησίας. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος, πρέπει να έχει φάει κάτι συγκεκριμένο, να μην έχει φάει, πρέπει να αποφύγει κάποιος να έρθει, αν, για πείτε μας. Οι κανονισμοί είναι γενικά απλοί. Πρέπει να έχουν περάσει 2 ώρες από το μεσημεριανό φαγητό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι διατροφικοί περιορισμοί. Και από εκεί και πέρα, αν είναι η πρώτη φορά που αιμοδοτεί, να έχει μαζί του το ΆΜΚΑ και την αστυνομική του ταυτότητα. Εκεί, εκτός από τους εθελοντές του αιματοκρίτη, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα δει το ιστορικό του, θα μετρήσει την αρτηριακή πίεση, σφιγμό και αιματοκρίτη. Οπότε, σε πολύ λίγα λεπτά θα μπορεί κανείς να μάθει αν αιμοδοτεί ή όχι. Εξαιρούνται μόνο κατηγορίες που υπάρχουν σοβαρά νοσήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι από 18 ως 65 αιμοδοτούν. Να είστε καλά, κυρία Γιουμπάκη, τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.